Υποδέχομαι με πολύ χαρά και τιμή, θα έλεγα, την στρατηγό της ελληνικής αστυνομίας, εν αποστρατεία πλέον και πρώην γενική επιθεωρήτρια του μεταναστευτικού στην Ελλάδα, την κυρία Τσιριγότη, γνωστή στα νησιά μας και ειδικότερα στην ΚΟ, από την δύσκολη περίοδο που περάσαμε με το μεταναστευτικό. Κυρία Τσιριγότη, να σας καλησπερίσω από το COS TV και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά να ευχηθώ, με υγεία πάνω απ' όλα. Και εύχομαι κάποια στιγμή να ζήσουμε πάλι την ελευθερία μας. Από την έναρξη της πανδημίας παρατηρήθηκε γενικά μια μείωση των ροών. Η μείωση των ροών ήταν και στα νησιά του Βορείου Νοτιού Αιγαίου, αλλά και στον Εύρο. Βέβαια, μην ξεχνάμε και το περιστατικό του το Μάρτι του 2020, τον περασμένο Μάρτι, στον Εύρο και όλο αυτό που προσπάθησε από την πλευρά της η Τουρκία να εργαλειοποιήσει για μία ακόμη φορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος της Ευρώπης. Η αντίδραση, η αναμενόμενη, η αντίδραση των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού ήταν αυτή που έπρεπε. Όμως έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια μείωση γύρω στο 62% των ροών και αυτό είναι λόγω πανδημίας και σε συνδυασμό με την αύξηση της φύλαξης των συνόρων από την πλευρά του λιμενικού σώματος, του ελληνικού λιμενικού σώματος, αντίστοιχα και από το τουρκικό, υπάρχει έτσι κάπως μία ισορροπία. Αυτό όμως πιστεύω ότι είναι κάτι παροδικό, γιατί γνωρίζετε ότι τα αίτια της μετανάστευσης δεν σταματάνε από τη μία μέρα στην άλλη. Θα συνεχίζονται να υπάρχουν νέοι δρόμοι διακίνησης μεταναστών. Υπάρχει η κλιματική αλλαγή που έρχεται, θα τη βρούμε μπροστά μας. Η αναστάτωση που υπάρχει σε όλη τη γειτονική περιοχή που βρισκόμαστε εμείς είναι κάτι που δεν θα σταματήσει. Απλά είναι ένα προσωρινό φαινόμενο για μένα. 10 μήνες τώρα δεν έχει επιστραφεί ούτε ένας αλλοδαπός πίσω στην Τουρκία, αν και υπάρχουν αποφάσεις αρνητικές ασύλου. Ο νόμος λέει ότι οπουδήποτε εισέρχονται παράνομα αλλοδαποί, κάνουν παράνομη είσοδο, θα πρέπει να οδηγηθούν στο πλησιέστερο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Άρα λοιπόν σε όποιο νησί κοντινό στην ΚΟ υπάρχουν ροές, είτε αυτό λέγεται Ρόδος, είτε αυτό λέγεται Κάλυμνος, αναγκαστικά θα πρέπει να έρθουν να οδηγηθούν στο ΚΙΤ στην ΚΟ για να γίνουν σωστά οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα πρέπει να μείνουν στην ΚΟ. Γιατί από τη στιγμή που δεν εφαρμόζεται η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, θα έπρεπε φυσιολογικά να υπάρχει μία πιο έτσι δυναμική πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει και η αντίστοιχη αλληλεγγύη ως προς την ισονομία καταμερισμού βαρών. Ήθελα να αναφερθείτε στο ζήτημα των κλειστών και ανοιχτών δομών. Πρέπει να έχουμε κλειστά κέντρα, πρέπει να έχουμε ανοιχτά κέντρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί και τα ανοιχτά κέντρα και τα κλειστά κέντρα. Τα κέντρα, τα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης που είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας είναι για να κρατούνται διοικητικά οι αλλοδαποί που έχει απορριφθεί το άσυλό τους και έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής είτε στην Τουρκία είτε στη χώρα καταγωγής. Το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, σύμφωνα με την παρούσα νομοθεσία, με την εθνική νομοθεσία, έχει δικαίωμα να είναι κλειστή για 25 μέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, εξέτασης γιατρών και όλες αυτές οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο. Καλό θα ήταν τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης με την ελεγχόμενη έξοδο να μην είναι πολυάριθμα, να μην είναι μεγάλος ο αριθμός. Γιατί ξέρετε, είναι διαφορετικές υπηκότητες, διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης,
δημιουργούνται προστριβές όταν τους κλείνεις μέσα. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κέντρα κράτησης που είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι πτέρυγες, ότι προαυλίζονται σε συγκεκριμένες ώρες, δεν βγαίνουν εκτός κέντρου. Αυτό γίνεται μόνο για συγκεκριμένες υπηκότητες και για ανθρώπους που έχει απορριφθεί το άσυλό τους. Δεν μπορεί το ίδιο να γίνει, δεν μπορεί να έχεις, ας πούμε, μικρά παιδιά κλεισμένα μέσα. Θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά το όλο θέμα. Δεν γνωρίζω τα σχέδια που υπάρχουν για το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, την επέκταση δηλαδή στην ΚΟ. Όσον αφορά την επέκταση του ΚΙΤ, είναι κάπως οξύμορο το θέμα από τη στιγμή που υποτίθεται σφραγίσανε τα σύνορα, δεν υπάρχουν ροές. Αυτό κάπως και εμένα με κάνει να αναρωτιέμαι γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά την ελληνική, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί τα τελευταία 40 χρόνια βασικά, θα μας απασχολεί και θα συνεχίσει να μας απασχολεί όσο υφίστανται τα αίτια που προκαλούν τη μετανάστευση. Πάντα θα υπάρχει η μετανάστευση προς τη δική μας τη χώρα, είτε αυτό λέγεται Εύρος, είτε αυτό λέγεται νησιά, από τη γείτονα χώρα που διαχρονικά εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό.